καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Συνεχίζουμε με ένα DLC από ό,τι φαίνεται. Δεν το ήξερα. Στην τύχη ξεκίνησα να κάνω συγκεκριμένη αποστολή. Συνεχίζουμε έχοντας να κάνουμε το επόμενο quest της σειράς αυτού του DLC, ας πούμε, The Consequences. Βρήκαμε το journal του Βόνος και πρέπει να μπούμε τώρα μέσα σε αυτό το Oblivion Gate που είχαμε να δούμε τέτοιο gate από το παιχνίδι το προηγούμενο, το The Elder Scrolls Oblivion. Νομίζω και είναι ένα Oblivion Gate, παιδιά. Νικήσαμε τον αρχηγό του Μύθικτον, τον Βόνος. Ναι, προσπαθούσαν να μας εκμεταλλευτούν, τέλος πάντων θα μπορεί να πάτε και στο προηγούμενο βίντεο να διαβάσετε το journal του, το οποίο είναι μεγάλο. Και μιλάμε για τον Mercurius Dagon, ο οποίος είναι και ο ήδη πίσω από την όλη ιστορία. Ένα action θα open the Oblivion Gate. Γιατί με το που σκοτώσαμε τον Βόνος στο προηγούμενο βίντεο, αυτή η πύλη άνοιξε, έτσι. Άμα δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε, έστω και το τελευταίο κομμάτι που αξίζει. Και λέγεται The Deadlands. Η Φίβε Τρεμόρα, Βαλκίνας. Wow, Τι κάτσαμε. Όπα. Ρε. Άσε διάλο. Μέχρι και τα φυτά θα μας χτυπάνε εδώ. Τι λες τώρα. Ο χάρτης από μόνος του. Το αλογάκι που πάει, γιατί φεύγει. Fire.
ότι έγινε αντιληπτό ότι δεν πρέπει να περάσω από εδώ. Τα φυτά μας σκίζουν έτσι κι αλλιώς. Καλά παιδιά, γιατί έπρεπε να είχα πάει πίσω να ξεφορτώσω πολλά πράγματα και δυστυχώς. Ύστερα από 100 χρόνια ρε παιδιά.
εξακολουθεί να μ' αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πρόβλημα με αυτό το, με αυτή την πανοπλία. Το ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα, να κλέβουμε κι αυτά. Η επόμενη μας πανοπλία είναι αυτή. Τι είναι αυτό? Πάλι ωριακά παιδιά σε βάρος. Μας έχει δώσει πολύ πράγμα, πλάκα πλάκα. Έλα ρε, και εμπονιόρ. Εν τω μεταξύ, δεν κάνω λάθος, επί πολλά βιβλία τα έχω. Δεν το είχα. Ούτε το πάνε στα έντρα. Λοιπόν, εδώ ήταν ψηλό dead end. Δεν πήγαινε κάπου. Οκ, οπότε φαίνεται πρέπει να κάνουμε το κύκλο. Καλά είδα κάτι. Ah!
αορατός. No, you won't. Ψιλοβλακίες δίνουν εδώ μεταξύ. Αυτά είναι πολύ άκυρα όπλα μιλάμε. Απλά έχουν να κάνουν όλα σχέση με φωτιά. Έχουν fire implements πάνω τους. Εδώ μεταξύ και έμπονι όλοι. Μια χαρά. Μας έχουν σαπεί στο ξύλο. Frost. Μας έχουν σαπίσει. Ω, περιμένω πότε θα βγει ο κανάς διάβολος από εδώ πέρα. Από το Diablo, κάτι τέτοιο περιμένω να πει. Εν τω μεταξύ ξέρω ότι θα με βαρέσουν, αλλά πάω. Μιλάμε μαζοχισμός. Οπα. Το βλέπετε αυτό εκεί πέρα, έτσι. Μαλάκα, τι απίστευτο άλογο είναι αυτό, Dietrich Horse. Έχουνε γράψει, παιδιά, έχουνε γράψει. Τέτρικο, πάρτα. Πάρτα ρε εσύ, πάρτα.
Άντε, γεια. Του πάνω. Του πάνω. Μητέρα του Ταμριέλ. Εντωμεταξύ που φοράνε πανοπλία και άλλα ρόμπα μάγου και στην ουσία και καλά είναι πώς λέγονται warmates, battlemates μάλλον, συγγνώμη. Είναι, έχουν και πανοπλία γιατί είναι heavy armor αυτά που φοράνε, αλλά έχουν και τέτοια. Wherever the Daedra hide, the vigil of Stendar will cast them into the light. Βλέπω πολύ μάλες πολεμάνε οι Στάνταρ, Στένταρ, συγγνώμη, Στάνταρ, οι Στένταρ με τους Daedra, με τους Worshippers of Daedra και καλά το καλό με το κακό. Ωραία, φίλες. Σοβαρά. Τους σκίσανε. Τους σκίσανε, ρε εσύ. Και έχω χάνει στα πράγματα. Θα έχω να πουλάω και το χρόνο. Μου.
10. Καταλαβαίνετε, έχει τελειώσει νομίζω. Απλά εγώ έχω τελαθήσει να τα βρίσκω όλα και να μαζεύω τα πάντα. Ω, έγινε τρελή μάχη έτσι. Tanks. Αλλά στο close-to-close combat δεν σε νικάει κανένας. Από μακριά μας σκίζουνε. Vigil has none to spare. Μάλακα, πόσοι ήταν. Τέλειωσε ο απολογισμός. Παιδιά, θέλω να μου πείτε τις σκέψεις σας για το συγκεκριμένο quest. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι που το έκανα, γιατί κατατάσσεται στο ότι θέλω να κάνω τα πιο καλά quest που υπάρχουν. Λοιπόν, βρήκαμε τα έντρα, τα Edric Dagger είναι αυτό. Οπότε πείτε μου τη σκέψη σας, τι πιστεύετε, αν όντως άξιζε που το έκανα. Βρήκαμε αυτό, το οποίο είναι απίστευτα ωραίο και δεν νομίζω να υπάρχει γενικά σε τέτοιο όπλο. Βρήκαμε το Torment, burns the target for 30 points. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τα βρίσκεις αυτά, έτσι. Απίστευτο. Από Apparel βρήκαμε Dragon Blade. Βρήκαμε 1.000.000 ropes. Πάρα πολλές. Βρήκαμε πολλά ασημικά. Δεν νομίζω ότι βρήκα πανοπλία. Όχι, κι όμως. Πανοπλία δεν βρήκαμε. Αλλά αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά άξιζε, νομίζω. Αυτή είναι από τις πιο ωραίες πανοπλίες που έχω δει. Μ' αρέσει απίστευτα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται άπειρα ακόμα βίντεο, άπειρα, παιδιά.
Απλά λέω να συνεχίσω λίγο το main story, οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε like, subscribe, να είστε οι πρώτοι που θα δείτε όλα τα επερχόμενα βίντεο και unboxing που έχουμε να κάνουμε και θα τα πούμε πολύ σύντομα, παιδιά. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, εύχομαι.